Το ξεκίνημα από το, όταν έφτασε η Άκη στο αεροδρόμιο, στο ξενοδοχείο, έως και στο τέλος, είναι το πρώτο. Εδώ θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει όλα. Ωραίο μονανό και ο Τζιμπούρ όμως έχει κάνει μισό βηματάκι και την πρέπει την μπάλα να έρχεται προς τα πίσω. Θα την ξαναδούμε γιατί είναι φάση κλειδί και στατική ο Μουσάκου Πογέτης σε αυτή. Εδώ κοιτάξτε και είναι αίσθια. Και δεν καταφέρει να τη στείλει στα δίχτυα. Και στη συνέχεια, στην εξέλιξη της φάσης, παραλίγο να δέχτηκε τον κόλλο από τον Μαλούσο που δεν σημάδεψε σωστά. Εκτολεπτό το κόρνερ και εδώ σε αυτή τη φάση ο Δάφκος κάνει ένα δώρο στον Κολοβέτσιο. Ο Κολοβέτσιος λειτουργεί ως αμυντικός και διώχνει, κοιτάξτε πάλι τη φάση. Τον κυνηγάει ο Αναστασιάς και κοιτάξτε, μπερδεύεται με τον Δάφκο και ο Κολοβέτσιος πάλι προκύρει σε αισθία. Στο έκτο λεπτό λοιπόν έχει δύο καθαρές φάσεις για γκολ. Η ΑΕΚ, ένα σουτ του Μονανό και στο 15 και μετά κλείνουν οι διακόπτες. Μέχρι το 35 όπου πάλι ο Κολοβέτσιος κάνει κακή έξοδο ο Δάφκος και ο Κολοβέτσιος θέλει παράλληλα προς την αιστεία. Δεύτερο μικρόνο Βάρκας. Από εκείνον ξεκίνανε οι περισσότερες φάσεις. Ο Ντίντακ, ο Μάνταλος, κεφαλιά τελείως άστοχη. Πάλι η παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή, το κύριο Μονανότε προλαβαίνουν και διώχνουν. Εδώ Βάρκας, ωραίο άδειασμα. Σέντρα σουτ, διώχνει ο Δάφκος με το δεξί χέρι. Πάλι από τον Βάρκας, η σέντρα και ο Τζιμπούρ με την προβολή του καταφέρνει αντί να τη στείλει προς τα δίχτυα, να την ξαναδούμε την φάση, να την απομακρύνει σαν αμυντικός. Περνάει ο Κάρλσον στο παιχνίδι και αυτός δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα στην ΑΕΚ. Εδώ ο Σιμόης τον προλαβαίνει τελευταία στιγμή και δίνει την ευκαιρία στον Μπαρόχα να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα. Ένα λεπτό αργότερα ο ίδιος ποδοσφαιριστής σηκώνει, ζυγίζει λίγο έξω από το εξώδιο δοκάρι της εστίας και η καλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 84 με το τη σέντρα του Γκάλο Μονανότε σουτ όπως και στην Τρίπολη που σπρώθηκε η φάση στο χρήμα του 90.